Σήμερα υποδεχθήκαμε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος τον βουλευτή φτιότητας και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Σταυρογιάννη. Μαζί με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής και όλο το προσωπικό ενημερώσαμε για τα προγράμματα τα οποία διαχειριζόμαστε. Ενημερώσαμε για ό,τι θετικό είχε κάνει η Αναπτυξιακή για τα προγράμματα συγκεκριμένα, αλλά και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πάνω σε αυτά τα προγράμματα όλοι οι επενδυτές και όλοι οι οποίοι καταθέτουν προτάσεις. Αυτό που είδαμε ήταν ότι ήταν γνώστης των προβλημάτων και από τη θέση που βρίσκεται ήδη, και αυτό ήταν θετικό γιατί είδαμε ότι υπάρχει και κόσμος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της αγοράς και μέσα από τη συζήτηση πιστεύω ότι βγήκε κάτι ενδιαφέρον. Όλοι από τη θέση μας πρέπει να πιέσουμε, γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έρχονται στο τραπεζικό πιο πολύ σύστημα και πιστεύω ότι θα πιέσουμε έτσι ώστε οι επενδυτές να βρουν κάποια καλύτερη προοπτική στο μέλλον. Επισκεφτήκαμε την Άνδεια και είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, όπου υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά τους για τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, όπως είναι η Άνδεια, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα για το ΕΣΠΑ και την ουσιαστική συνεισφορά και στην επιχειρηματικότητα και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τόσο το προσωπικό όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν κυρίως σε επίπεδο ρευστότητας, προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια και στον νομό και στην περιοχή μας. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός. Αυτό όμως που πρέπει πάση θυσία να λυθεί είναι η πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. Και αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι πρόβλημα του ανύπαρκτου τραπεζικού συστήματος και δεν πρόκειται κανένα πρόβλημα να λυθεί όσον αφορά τις επιχειρήσεις εάν δεν υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία και στην αγορά.